Ξεπέρασαν τους 100.000 νεκροί από την COVID-19 στη Γαλλία. Η χώρα των 67 εκατομμυρίων είναι η 8η στον κόσμο που φτάνει αυτό το συμβολικό αριθμό και η 3η στην Ευρώπη μετά το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία. Η ανάλυση ωστόσο των πιστοποιητικών θανάτου δείχνει ότι ορισμένες περιπτώσεις COVID-19 δεν αναφέρονται όταν οι άνθρωποι πεθαίνουν στο σπίτι ή σε μέρη όπως ψυχιατρικές μονάδες και εγκαταστάσεις χρόνιας φροντίδας. Αυτό που πρέπει να εξετάσουμε είναι ο μεγάλος αριθμός των θανάτων σε σύγκριση με αυτό που περιμέναμε και δείχνει ότι στη Γαλλία 100.000 ασθενείς έχουν πεθάνει λόγω COVID. Στην πραγματικότητα, όσον αφορά στους θανάτους, είναι πάνω από το αναμενόμενο. Εξετάζουμε περίπου 50.000 θανάτους επιπλέον. Απλώς και μόνο επειδή πολλοί από τους ασθενείς μας που πέθαναν ήταν πολύ εύθραυστοι ασθενείς και δυστυχώς δεν είχαν υψηλό προσδόκιμο ζωής. Αύξηση παρουσιάζονται νέα κρούσματα COVID-19 στη Σουηδία και το τρίτο κύμα φαίνεται να ασκεί σοβαρή πίεση στα νοσοκομεία. Η Σουηδία έχει σήμερα ένα από τα υψηλότερα ποσοστά κρούσματων στην Ευρώπη, ιδίως λόγω της αύξησης μεταξύ των παιδιών και των νέων. Ωστόσο, αξιωματούχοι τονίζουν ότι αυτό πιθανότατο οφείλεται στο μεγάλο αριθμό των τεστ. Οι θάνατοι από COVID-19 μειώνονται συνολικά στη Σουηδία, καθώς οι πιο ευάλωτες ομάδες εμβολιάζονται. Καθώς η καλοκαιρία είναι πρώτων πυλών και ο εμβολιασμός δεν εξελίσσεται τόσο γρήγορα αναμενόταν, οι χώρες που βασίζονται στον τουρισμό προσπαθούν να βρουν μια ταχεία λύση στην άθλια οικονομική τους κατάσταση. Οι Ισπανικές αρχές δήλωσαν ότι το ταξιδιωτικό διαβατήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την COVID-19, γνωστό ως πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό, θα είναι έτοιμο στην Ισπανία τον Ιούνιο. Η εφαρμογή του πιστοποιητικού στην Ισπανία θα μας επιτρέψει να αυξήσουμε και να διευκολύνουμε τη διεθνή κινητικότητα με ασφαλή τρόπο. Η Ισπανία θα είναι σε θέση να δεχτεί περισσότερα άτομα με περισσότερη ασφάλεια και ταυτόχρονα να συνεχίσει την οικονομική δραστηριότητα προστατεύοντας παράλληλα και την υγεία ολόκληρου του πληθυσμού. Και μια εικόνα ελπίδας καθώς ο εμβολιασμός πετυχαίνει στο Ισραήλ. Εκατοντάδες Ισραηλινοί, περισσότεροι χωρίς μάσκα, παρακολουθούν την ενέργεια επίδειξη στην παραλία του Τελ Αβίβ κατά τη διάρκεια των εορτασμών για την 73η μέρα ανεξαρτησίας της χώρας.